Τι είναι αυτό που διαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, πέρα από τις προσωπικές μας εμπειρίες? Είναι απλώς οι ατομικές μας επιλογές ή μήπως ο πολιτισμός μας περιβάλλει και προβάλλει κάθε αντίληψη που είναι σημαντική για μας? Για να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, ας εξετάσουμε τι είναι ο πολιτισμός και ποιες διαστάσεις έχει. Είμαι ο Λοΐζος Σοφός και το σημερινό θέμα προφανώς κινείται γύρω από την έννοια του πολιτισμού. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι μία έννοια που αναφέρεται στην συλλογική ταυτότητα μίας ομάδας ανθρώπων η οποία περιλαμβάνει τα συστήματα αξιών, τα πρότυπα και τις συμπεριφορές, τις αντιλήψεις και τα έθιμα που καθορίζουν την κοινωνική και πολιτισμική του ζωή. Αναφέρεται στο σύνολο των αξιών, των αντιλήψεων, των συνηθιών και των συμβολισμών που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται, δημιουργούν σχέσεις και λαμβάνουν αποφάσεις. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό, αλλά εξελίσσεται διαρκώς υπό την επίδραση της εκπαίδευσης, της θρησκείας, των οικονομικών συνθήκων και της τεχνολογίας. Παράλληλα, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την διαφορά ανάμεσα στις κοινωνίες και επηρεάζει την ταυτότητα των ανθρώπων. Υπάρχουν κατηγορίες ή διαστάσεις που μπορούν να αναδείξουν διαφορές μεταξύ των πολιτισμών? Ο Hofstetter, ένας Ολλανδός κοινωνιολόγος και ερευνητής, ανέπτυξε ένα γνωστό μοντέλο για την ανάλυση του πολιτισμού με 6 διαστάσεις που βοηθούν στην κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των κοινωνιών. Αυτές οι διαστάσεις μας επιτρέπουν να εξετάσουμε πώς οι πολιτισμοί διαφέρουν ως προς τις αξίες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, προσφέροντας ένα πρακτικό πλαίσιο για την ανάλυση των πολιτισμικών διαφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτη διάσταση είναι η απόσταση ισχύως. Η απόσταση ισχύως αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας αποδέχονται την ανισότητα στην δύναμη και την εξουσία. Σε κοινωνίες με μεγάλη απόσταση ισχύως, οι άνθρωποι θεωρούν φυσιολογικές τις διαφορές στην εξουσία και οι ιεραρχίες είναι πιο αυστηρά καθορισμένες. Αντίθετα, σε κοινωνίες με μικρή απόσταση ισχύως υπάρχει έμφαση στην ισότητα και στην ανοιχτή επικοινωνία. Παράδειγμα, σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, η ανισότητα στην εξουσία είναι περισσότερο αποδεκτή και οι κοινωνικές ιεραρχίες πιο έντονες. Οι ανώτεροι αναμένουν σεβασμό και υπακοή από τους κατώτερους. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Σουηδία και η Δανία, προωθείται μια πιο ίσια κατανομή της εξουσίας και οι εργαζόμενοι συχνά εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων. Δεύτερη διάσταση. Ατομικισμός εναντίον συλλογικότητας. Αυτή η διάσταση αναφέρεται στο πόσο ανεξάρτητα ή συνδεδεμένα αισθάνονται τα άτομα με την ομάδα τους. Σε ατομιστικές κοινωνίες, οι άνθρωποι επικεντρώνονται κυρίως στις προσωπικές τους ανάγκες και επιτυχίες. Στις συλλογικές κοινωνίες, οι άνθρωποι θεωρούν σημαντική την ομάδα και τη συνεργασία. Παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ατομική ελευθερία και επιτυχία εκτιμώνται ιδιαίτερα και οι άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν προσωπικούς στόχους. Στην Ιαπωνία και στην Κορέα, οι κοινωνικές ομάδες και η συνεργασία είναι πιο σημαντικές και οι ατομικές ανάγκες συχνά θυσιάζονται για το καλό της ομάδας.
Τρίτη διάσταση. Αποφυγή αβεβαιότητας. Αυτή η διάσταση αναφέρεται στο πόσο άνετα ή άβολα αισθάνονται οι άνθρωποι με την αβεβαιότητα από τις απρόβλεπτες καταστάσεις. Σε κοινωνίες με υψηλή αποφυγή αβεβαιότητας υπάρχει ανάγκη για κανόνες και σαφείς δομές. Αντίθετα, σε κοινωνίες με χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας, οι άνθρωποι αποδέχονται πιο εύκολα τις ανάγκες και που οδηγούν σε αλλαγές και βεβαίως μαζί και τις ασάφειες. Παραδείγματα. Στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία οι άνθρωποι τείνουν να νιώθουν πιο άβολα με την αβεβαιότητα και οι κοινωνίες τους είναι γεμάτες με κανόνες και κανονισμούς για την αποφυγή κινδύνων. Στη Σιγκαπούρη και τη Δανία οι άνθρωποι είναι πιο ανεκτικοί απέναντι στην αβεβαιότητα και ευκολότερα προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα. Τέταρτη διάσταση. Αρενοπότητα έναντι θηλυκότητας. Η διάσταση αφορά την έμφαση που δίνει μια κοινωνία στα παραδοσιακά, θα λέγαμε, αρενοπά χαρακτηριστικά, όπως η ανταγωνιστικότητα και η επιτυχία, σε αντίθεση με τα θηλυκά χαρακτηριστικά, όπως η φροντίδα και η συνεργασία. Παράδειγμα, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έμφαση δίνεται στην επιτυχία και την προσωπική ανέλυξη με τους άντρες να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους. Στη Νορβηγία και την Σουηδία η κοινωνική ισότητα, η φροντίδα και η συνεργασία είναι πιο σημαντικές αξίες και αφορούν τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες. Πέμπτη διάσταση. Μακροπρόθεσμος έναντι βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού. Αυτή η διάσταση εξετάζει πόσο επικεντρωμένες είναι οι κοινωνίες σε μακροπρόθεσμους στόχους και προσανατολισμούς σε αντίθεση με το βραχυπρόθεσμο όφελος. Παράδειγμα, στην Κίνα και στη Νότια Κορέα οι άνθρωποι προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα, εκτιμούν την αποταμίευση και τις επενδύσεις για το μέλλον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία επικρατεί η επιδίωξη άμεσων αποτελεσμάτων και γρήγορης επιτυχίας. Έκτη διάσταση είναι η επιδίωξη της απόλαυσης έναντι της εγκράτειας. Αυτή η διάσταση αναφέρεται στο πόσο μία κοινωνία επιτρέπει την ελευθερία έκφρασης και την επιδίωξη της ευχαρίστησης σε αντίθεση με τον έλεγχο των επιθυμιών. Παραδείγματα, στην Λατινική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει έμφαση στην απόλαυση της ζωής με έντονη κουλτούρα διασκέδασης και κατανάλωσης. Σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας υπάρχει περισσότερος έλεγχος στις επιθυμίες και λιγότερη έμφαση στην προσωπική απόλευση. Συνολικά θα λέγαμε, το μοντέλο του Hofstetter προσφέρει ένα πρακτικό εργαλείο για την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, επιτρέποντάς μας να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα πως οι αξίες και οι πεποιθήσεις διαμορφώνουν τις κοινωνίες. Πέρα από αυτό όμως, το εργαλείο με τις 6 διαστάσεις μας επιτρέπει να το αξιοποιήσουμε για να δούμε στοχαστικά τις δικές μας πολιτισμικές αξίες και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Ελπίζουμε να το αξιοποιήσετε κατάλληλα.